Αρνάκι μου, γύρισες. Άρχισε σήμερα, 4 η ώρα. Μπα, τι έχουμε εδώ κύριε Ελενίτσα μου. Παρατήρηση θα μας κάνετε. Τι ώρα γερνάμε σε αυτό το σπίτι και τώρα ερχόμαστε. Εγώ παρατήρηση. Θεός φυλάξει Αντωνάκι μου. Για κάνε τολμάς, για κάνε παρατήρηση. Άκου να δεις κυρία Ελενίτσα, εγώ σε αυτό εδώ το σπίτι ό,τι ώρα γουστάρω έρχομαι και ό,τι ώρα γουστάρω φεύγω. Αν σ' αρέσει. Αλλιώς παίρνω το καβαλάκι μου και φεύγω. Ετώτη τη στιγμή. Γύρισε ο κύριος. Δόξα σοι ο Θεός. Εφημερίδα μου πήρε, το ξεχάσατε. Παγώνα, τις παντόφλες του κυρίου, γρήγορα. Μάλιστα κύριε. Μη μου συγχύζεσαι Αντωνάκι μου και σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Μου συγχύζεσαι, πώς να μη συγχύζεσαι. Από μια ζωή τμηματάρχης. Και ανώτερα από μένα, να παίρνουν προαγωγές. Έφορος ο κύριος Μιχαλάκης. Κόμμα δεν βγήκε το διάταγμα, ευαλούσε να μας κεράσει. Και μας κρατάει και ως τις 4 να πίνουμε ζωή στην υγειά του. Δεν πεινάω. Φέρε τις παντόφλες μου, πάω να κοιμηθώ. Κάτσε φάει μόνη σου. Ορίστε, ορίστε κατάσταση. Τι συμβαίνει Αντωνάκι μου? Κουμπί. Κουμπί. Λείπει κουμπί. Μάλιστα λείπει κουμπί. Κυρία Ελενίτσα μου, μην ξανασυμβεί αυτό ξανά. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Παγώνα γρήγορα, θέλω να κυκλωστεί. Δεν μου λες, τι έγινε χτες, του μίλησες ή τζάμπα πήγαν τα λόγια μου? Τι να του πω, βρε μπεμπέκα μου, εδώ δεν τολμώ να του ζητήσω ένα ηλεκτρικό σίδερο που είναι ο καημός μου. Για γάμο θα του μιλάω. Γιατί όχι, επειδή δεν τελείωσες κολέγια και πανεπιστήμια? Κουτσά στραβά, ένα δημοτικό, το έβγαλες. Δεν το έβγαλες. Για να δούμε και το φλιτζάνι σου. Τι έχουμε εδώ. Καλέ, Στεφάνη. Να το, το βλέπω ολοκάθαρο. Έλα βρε εσύ μπεμπέκα μου και μου λες τέτοια πράγματα. Ναι παιδί μου, ναι, ναι. Να το, να το, φαίνεται. Πάω μια στιγμή να κλείσω το φαΐ από τη φωτιά και έρχομαι να μου πεις. Αχ Αντωνάκη, εδώ σε έχω, εδώ. Τύρανε, ανθρωποφάγε. Να το, να το το Στεφάνη. Για να δω κι εγώ. Να το, το βλέπω εντακάθαρα. Αλλά Στεφάνη βλέπω και για σένα. Το βλέπεις εδώ. Το βλέπεις Στεφάνη. Τι. Αλλά είναι για την κηδεία σου, μωρή. Γιατί από εδώ μέσα ζωντανή δεν βγαίνεις. Αυτά συμβαίνουν, κυρία Αλένη μου, όταν λείπω από εδώ μέσα. Δεν σου είπα να ξαναδώ αυτή την καφετζούτα, τη κόψω στα πόδια. Εγώ έφευγα να πηγαίνω. Στο καλό, μπεμπέκα μου. Μπεμπέκα η φοράδα. Ους. Αγροί άνθρωπε. Φύγε μου, ωραία, μη σου πετάξει το παπαράκι στο κεφάλι. Εδώ που τα λέμε, Αντωνάκη, πρέπει να την παντρευτείς τη γυναικούλα. Τι την κοροϊδεύεις τόσα χρόνια? Είναι τυπικό το ζήτημα. Α, τυπικών και κοινωνικών θα έλεγα, Αντωνάκη. Στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ, τι θα κάνεις? Ένα σπρισματάκι στον τοίχο, ένα γυαλισματάκι τα έπιπλα. Ένα σφουγγαρισματάκι, βρε αδερφέ. Α, όλα κι όλα, Αντωνάκη, εγώ είμαι στρατιωτικός. Και τα λέω τσακουράτα. Ναι. Για μισό λεπτό ρε παιδιά. Όχι τώρα γενική επίθεση επειδή ξεσπάθησε τώρα τσακουράτος. Θίγεται ένα ζήτημα αυστηρός προσωπικών. Εδώ είπαμε να έρθουμε να πιούμε ένα καφέ. Όχι να το γυρίσουμε σε γάμο. Και γιατί όχι σε γάμο δηλαδή? Εγώ την είδα σήμερα. Πρόκειται περί εξαιρετικής γυναικούλας. Εξαιρετικότατης. Α, Αντωνάκη, στο κάτω-κάτω οφείλεις να την αποκαταστήσεις. Γιατί τι θα γίνει αν σου συμβεί κάτι? Ούτε τη σύνταξή σου δεν θα πάρει ως χείρα. Πού να φας τη γλώσσα σου, παραλαπίπα. Και κοίταξε να δεις, εγώ θα σε παντρέψω. Α, όχι, εγώ φυσικά. Α, παιδιά, εδώ θα τα χαλάσουμε. Εγώ θα σε παντρέψω. Για σταματήστε, σας παρακαλώ, δεν σας επιτρέπω. Και αν δεν σας αρέσει, κόβουμε και την καλημέρα από σήμερα. Έλα εδώ, πού πας ρε τρελέ. Άστο να φύγει, μωρέ. Πάντως, ορθώς εξεσπάθωσες, χαράλαμπε. Σωστά. Ελένη και η Μίλκης, τόσα χρόνια. Δεν μου λες, έχεις εκεί κάνα χαρτί τίποτα? Τι χαρτί, Αντωνάκι μου? Ένα βαπτιστικό ρε παιδί μου εκεί. Εντάξει, είναι τυπικό το ζήτημα και κοινωνικό βέβαια, αλλά να μου έλεγα και εγώ εκεί 10 χρόνια τώρα. Άμα μια κουλούρα και να μπορείς στο διάλο. Αχ, Αντωνάκι μου, να σε φιλήσω. Αχ, βρε σε, άμα τρύπεις με τη βελόνα. Ράβε, ράβε το, εσύ ράβε, άντε. Δεν πώς να ράψω, τρέμουν τα χέρια μου από συγκίνηση.
Δεν είναι τίποτα. Θα κάνουμε εκεί ένα γυαλισματάκι τα έπρεπε της Μαργαρίτης της μάνας μου. Θα κάνουμε ένα σπρισματάκι, ένα σφουγγαρισματάκι εδώ μέσα. Τυπικό είναι το ζήτημα, δεν είναι. Αντωνάκι μου! Η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπάτος εαυτόν, η δε γυνή είναι αφοβείται των άνδρων. Τι ωραία που ήταν όλα σήμερα, Αντωνάκη μου. Η εκκλησία, τα λόγια του παπά. Μα τι έχεις, Αντωνάκη μου? Τι να έχω, κυρία Λένη μου. Μας ξενύχιασε με την ποδάρα σου και μάλιστα και πάνω στον κάλο που με πονάει. Ένα αστείο έκανα, Αντωνάκη μου. Αστείο. Και τι σημαίνει αυτό το αστείο? Ότι τώρα που μας παντρευτήκατε, μας πατάτε και μας κάνετε ποπόδιο το ποδιόν σας. Α, για να σου πω, Αντωνάκη, δεν θα μου βγάλεις ξενή τη μέρα του γάμου μου. Αγιά σκασμός, κύριε Ρενίζα μου, για σκασμός! Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου! Ελενίτσα μου, παρούλα μου, τι έχεις? Θα σου πω. Τι έγινε, Αντωνάκη? Δεν σου το είπε, φιλενάδος, τι μου είπε? Σκασμός! Μην τη ξεσυνερίζεσαι, λίγο τα λόγια του παπά, λίγο η ζέστη. Λόγω της ημέρας, Αντωνάκη. Λόγω της ημέρας... Στορκίζομαι! Δεν το έκανα στο σοβαρά. Στα αστεία το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου. Βρεά στο στεφάνι σου που ίδρωσες να το βάλεις. Τι είναι αυτό, κυρία Ελενίτσα μας? Πάλι κουμπί λείπει από εδώ, έτοιμο να πέσει. Πάρ' το, ράψε το λίγο, σε παρακαλώ. Πάρ' το και ράψε το μόνος σου. Όπα! Δεν με πέκα αυτή την ψώνησε κανονικά, έτσι. Τι είπαμε, Αντωνάκη? Συγκρατήσου λόγω της ημέρας. Μα καλά, τι έγινε? Γιατί αργούν τόσο αυτοί? Δεν καταλαβαίνεις, μωρέ, νιώπαντρι είναι. Θα αρχίσανε τις γλύκες. Τις γλύκες? Ναι, μωρέ, τις γλύκες. Αυτό που σου λέω εγώ, κυρία μου. Αυτό που σου λέω εγώ. Ακού να δεις, κυρία μου, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω αυτή τη στιγμή. Α, για να σου πω, Αντωνάκη μου, 10 χρόνια τώρα μας έχεις πρίξει. Παίρνω το καπελάκι μου και παίρνω το καπελάκι μου. Αν να μου κάνεις τη μέρα του γάμου μαύρη, πάρε το καπελάκι σου και ώρα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου. Α! Με καπέλωσε εμένα, δεν με καπέλωσε κανείς, κυρία μου. Φεύγω, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Φεύγω. Τι ακούω, Αντωνάκη, αρνείσαι να πάρεις τις μονοκατοικίες στην Ελένη? Μίλα και εσύ, Ιάσον. Κυρίες μου, εδώ ήρθαμε για να συμβιβάσουμε τα πράγματα και όχι να ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Τη σημερινή ημέρα, όπου ο Αντωνάκης μας και η Ελενίτσα ενωθήκανε, λέγω, με τα ιερά δέσμα του γάμου, είναι σιγά σιγά καιρός να αρχίσουν εδώ και να χτίζουν μια νέα ερωτική φωλεάν, λέγω, Αντωνάκη. Μπράβο, Ιάσον, ορθώς λέγεις. Ιάσον, πάλι αηδίες λέγεις. Οπα, αυτό το σούζα, ρε. Αυτό το σούζα. Όχι και αηδίες, νανά μου, όχι και αηδίες. Αηδίες. Ερωτική φωλεάν εδώ μέσα. Εμείς τάπαμε και τα συμφωνήσαμε. Θα πάρετε μια μονοκατοικία με 4 δωμάτια. Ρε Χαράλαμε, αυτή μας κανόνισε τα δωμάτια, ρε, πες κάτι. Έχει δίκιο, Αντωνάκη, η Ιουλία μου. Έχει δίκιο. Η Ιουλία, αλτ. Τα αλτ και τις αγριάδες για τους νεοσύλλεκτους, Μπούλη. Όταν μιλάω εγώ και λέω 4 δωμάτια, κάτι ξέρω σαν νοικοκυρά. Γι' αυτό όταν μιλάω εγώ, εσύ κάτσε στην άκρη και ρούφα τα αυγό σου. Μπούλι! Είναι μια οικογενειακή έκφρασή μας, βρε αδερφέ. Κάτσε σαν σκασμός δηλαδή, Όχι απολύτως σαν σκασμός. Καλά, άντε στη γωνία και εσύ με τον άλλο, Μπούλι. Πες και εσύ τίποτα, ρε Μικέ, πες. Τι να πω κι εγώ, αφού τα πάνε και τα συμφωνήσανε. Καλά, Μικέ, άντε στη γωνία και εσύ με τους άλλους. Άιτε.
Λοιπόν, μίλησε, Μπούλη, έχουμε άδικο. Αντωνάκη μου, νομίζω ότι έχουν δίκιο οι κυρίες. Εγώ, με ξέρεις, είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. Εσύ, Μπούλη, να ρουφήξεις τα αυγό σου και στη γωνία. Αντωνάκη, οι κυρίες έχουν δίκιο. Ο γάμος είναι κοινωνικό θέμα. Και κοινωνικά σου επιβάλλεται να αλλάξεις σπίτι. Αλλά εσύ, όπως φαίνεται, κύριε Αντωνάκη, δεν έχεις μπει ούτε στο νόημα, ούτε στη σημασία του γάμου. Εγώ μπήκα και παραμπήκα στο νόημα του γάμου. Άλλοι δεν μπήκαν εδώ μέσα. Και μην κοιτάτε που τα ανέχομαι όλα λόγω της ημέρας. Δεν είμαι από τους άντρες που θα μου πατήσει το πόδι η γυναίκα τους. Εγώ, κυρία μου, στα κόβω τα πόδια. Και επειδή λόγω της ημέρας κάνω υπομονή, στα κόβω από αύριο. Δεν έχει αύριο. Σήμερα θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα μπροστά στους φίλους σου και στις φιλανάδες μου. Αντελεσίγραφο δηλαδή, κυρία μου. Το δέχομαι. Άκουσε να δεις, Αντωνάκη, από εδώ και πέρα θα με φέρεις σαν κυρία. Με έκανες ή δεν με έκανες, κυρία Κοκοβίκου. Αν ήθελες δούλα να παντρευόσουν την παγώνα. Μπράβο, μπράβο. Πίσω, πίσω, κύριε Κοκρατούμενη, αρχή ρεζίδες. Εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Πού το καπελάκι μου. Όχι, όχι, κάτσε. Φεύγω.